Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερες από 45.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ κοντά στις 25.000 είναι οι αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει για την ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι αναλυτές του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμούν ότι η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων θα αυξήσει το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, τα αποτελέσματα θα γίνουν φανερά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους μετά τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στην ρύθμιση. Από αναβολή σε αναβολή, την είναι να πάει η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, μία από τις πιο πολυσυζητημένες αποκρατικοποιήσεις. Θεωρητικά, το επόμενο βήμα για την αποεπένδυση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ αναμένεται να γίνει στις 15 Ιουλίου, οπότε και αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο, το τοπίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, καθώς θα βρισκόμαστε μία εβδομάδα μετά από τις εκλογές και η φάση πολιτικής ρευστότητας σίγουρα δεν θα μπορούσε να ευνοήσει την εξέλιξη μιας πώλησης, η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και χρόνια και μάλιστα υπό το άγρυπνο βλέμμα της Κομισιόν. Σε εθελοντική και όχι υποχρεωτική βάση θα πραγματοποιηθεί μεταγραφή των εργαζομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Επισφαλών Δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Intrum. Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του insider.gr ότι η διοίκηση στρέφεται σε μια πιο ήπια στρατηγική σε ό,τι αφορά τη μαζική μεταφορά 1.200 εργαζομένων από την τράπεζα στη θυγατρική που θα συσταθεί. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της διοίκησης, όσοι εργαζόμενοι δεν συμφωνήσουν με τη μεταφορά τους στην ανώνυμη εταιρεία, θα μπορέσουν να παραμείνουν στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο να αξιοποιηθούν σε άλλες θέσεις. Ανωδικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 795,86 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,35% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.